το πλοίο τη Ιταλική Ακτοφυλακή κατευθύνεται προ τι Ιταλικέ Ακτέ. Έχει περισυλλέξει 135 μετανάστες, όμω είναι άγνωστο πού θα τους αποβιβάσει. Το Ιταλικό Υπουργείο Στερικών έχει αρνηθεί να δεχτεί τους μετανάστες στη Λαμπεντούζα και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Το λιμενικό της Μάλτα έχει διασώσει 67 άτομα και άλλα 76 μέσα σε ένα διήμερο. Οι μετανάστες προέρχονται από την Γκάμπια, το Νότιο Σουδάν και τη Γουινέα. 50 άτομα μεταφέρθηκαν στη Λαμπεντούζα. Ο Ματέο Σαλβίνη ζήτησε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό τουλάχιστον 150 αγνοουμένων από ναυάγιο πλεαρίου που μετέφερε 300 μετανάστες και πρόσφυγες ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων μηνών.